23 Μαΐου 2006. Η Κρήτη και όλη η Ελλάδα παγώνουν. Ελληνικό F-16 καταρρύπτεται κοντά στην Κάρπαθο πάνω στην προσπάθεια αναχέτησης τουρκικών RF-4. Αν και πέρασαν ήδη 9 χρόνια, με θλίψη και περηφάνεια, η Ελλάδα και η πολεμική αεροπορία τιμά τον ήρωα σμιναγό Κώστα Ηλιάκη. Χάθηκε σαν σήμερα επιχειρώντας να ανακόψει την προέλαση 6 τουρκικών μαχητικών και φωτογραφικών αεροσκαφών πάνω από την Κρήτη και τις συστοιχίες των S-300. Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ελληνικά F-16 απογειώθηκαν εσπευσμένα από τη βάση της Σούδας. Ο σμιναγός Ηλιάκης ρίχνεται από τους πρώτους στη μάχη της αναγνώρισης και εικονικής αναχέτησης των εισβολέων. Ένα από τα τουρκικά F-16 που συνόδευαν το φωτογραφικό RF-4 προσπαθεί με επιθετικούς ελιγμούς να ανακόψει την ηρωική προσπάθεια του Έλληνα πιλότου. Στη διάρκεια σκλήρης αερομαχίας, ο Τούρκος διεμβολίζει το μαχητικό του Κώστα Ηλιάκη. Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ηχεί κόκκινο συναγερμός και δεκάδες ελληνικά μαχητικά απογειώνονται από τις βάσεις τους. Για περίπου μισή ώρα Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται στα πρόθυρα σύραξης. Η φρεγάτα Λίμνος και οι κανονιοφόροι πολεμιστής και αρματολός σπεύδουν νότια της Καρπάθου και στις 6 το απόγευμα εντοπίζουν την κάσκα και άλλα είδη εξοπλισμού του Κώστα Ηλιάκη. Ο ήρωας μυναγός, πατέρας 2 παιδιών, θεωρείται νεκρός. Το Δεκέμβριο του 2006 η Ακαδημία Αθηνών απένει με στον Κώστα Ηλιάκη το αργυρό μετάλλιο αρετής και αυτοθυσίας για την ηρωική στάση του στην αερομαχία.